Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Χρυσοστόμου. Ρυψοκίνδυνη η πάσα του. Έρχεται ο Ενέσκου να πάρει την κεφαλιά. Πάσα για τον Κατσαράβα. Απέναντι στον Χρυσοστόμου. Κάνει την προσποίηση. Τώρα το πλασέ 1-0. Για δεύτερη συναυτή αγωνιστική, ο Γεωργιανός βρίσκει δίχτυα. Έγινε το λάθος ο Ενέσκου, έκλεψε, έδωσε στον Κατσαράβα και από εκεί και πέρα ο Γεωργιανός, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διατήρησε την ψυχραιμία του, παίρνοντας αυτή την πάσα από τον Ενέσκου. Με αυτή την προσποίηση άδειασε και τον αντίπαλο αμυντικό, τον Κυριάκου, αλλά και τον Χρυσοστόμου. Τους ξάπλωσε και τους δύο στο έδαφος. Και με αυτόν τον τρόπο πέτυχε και το πιο σημαντικό γκολ, το πρώτο της αναμέτρησης. Ζελάγια μέσα στην περιοχή για τον Κατσαράβα, ο Γεωργιανός και πάλι για τον Αργεντινό. Έγινε το λάθος Κατσαράβα σε θέση βολής. 2-0. Με τη βοήθεια και της κόντρας, αλλά αυτό έχει την λιγότερη σημασία του τη στιγμή για τους γηπεδούχους. Στο έκτο λεπτό διπλασιάζουν τα τέρματά τους. Ξανά η φάση από το ξεκίνημά της με τον αρχηγό του Εθνικού, τον Χατζηβασίλη. Να αφήνει την μπάλα η σέντρα από τον Φιλίππο, φτάνει στον Ζελάγια, ο συνδυασμός του με τον Κατσαράβα. Η μπάλα από τα πόδια του Φελισιέν στρώθηκε στον Κατσαράβα, γύρισε ο σκόρερ του Εθνικού, έκανε το σούτ, η μπάλα κόντραρε σε πόδια αντιπάλου όπως θα δείτε και κατέληξε στα δίχτυα. Και πιάνει το γύρισμά του, δεν έφτασε η μπάλα στον Κατσαράβα, φτάνει όμως στον Ζελάγια, πάρα πολλά τα λάθη αβίαστα, εδώ το πλασέ, 3-0 για τον Εθνικό. Από τον αρχηγό, τον Γιάννη Χατζηβασίλη, στο ένα το λεπτό, ανά τρία λεπτά, οι παίκτες και οι άνθρωποι του Εθνικού πανηγυρίζουν τέρμα. Νομίζω ότι ούτε στα καλύτερα τους όνειρα η φάση από το ξεκίνημα με τον Κυπιάνη να θέλει να βρει στο κέντρο της περιοχής συμπαίκτη. Δεν τα κατάφερε, λάθος όμως και από τον Σακελαρίου που γύριζε. Ο Ζελάγια πετάει για τον Χατζηβασίλη που έρχεται από κανονική θέση και πλέον απέναντι στον Χρυσοστόμου έχει εύκολο έργο να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον τροματοφύλακα της ΑΕΣ και να κάνει το 3-0 για τον Εθνικό. Σουτ κόντρα και η μπάλα θα φύγει σε κόρνερ, το πρώτο στο παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος πάει απευθείας στο δοκάρι. Στο 20 λεπτό και ακολούθησε το σουτ στην αγκαλιά του Πρότσεκ. Γίνεται επικίνδυνος ποικιλοτρόπος. Μπαλιά τώρα για τον Πιταρά, ενώ περιμένει και ο Ντιφράγκο, το γύρισμα με τα πόδια. Ο Πρότσεκ θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο στο 21 το λεπτό. Η σέντρα του, η κεφαλιά που έγινε από τον Οζίας Ρέις, η μπάλα θα φύγει δίπλα από την εστία του Πρότσεκ. Όπως μας ενημερώνει ο Ανδρέας Παυλίδης, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα και ο Ντιφράγκο, ο πρώτος παίκτης από πλευρά ΑΕΣ που μπαίνει στο ποινολόγιο. Το σούτ του Χατζηβασίλη πάνω στο Χρυσοστόμου. Με διπλή προσπάθεια πρώτου Ζελάγια θα καταφέρει να απομακρύνει την μπάλα και να αποτρέψει το 4-0. Πέρασε αυτός από τον Ανδρέου. Να δούμε την επιλογή του. Πάει για τον Κατσαράβα. Άφησε Χατζηβασίλη με στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει τελευταία στιγμή να τελειώσει τη φάση. Να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα στον Εθνικό. Εδώ ένα σούτ από τον Φελισιέν περνάει πάνω από την εστία του Πρότσεκ στο 62 λεπτό. Ωραία παλιά μέσα στην περιοχή για τον Σεμέδο. Κάνει ωραίες προσποιήσεις. Δεν θα κάνει το σούτ. Τώρα θα το κάνει ο Βηγιαφάνεια και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Έξαλλος ο Ιβανάουσκας χτυπιέται πραγματικά μπροστά από τον πάγκο του. Κοιτάξτε την προσπάθεια του Σεμέδο. Ανάμεσα σε δύο παίχτες, κοιτάξτε πώς θα ελιχθεί. Θα κάνει το σούτ, θα δεχτεί τον μπλοκ, όμως θα έρθει ο Βηγιαφάνιε με το αριστερό. Αμαρκάριστος, λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Και με ένα δυνατό αριστερό σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εθνικού. Είχαν σημειωθεί κάποιες αδράνειες, είχαν παρατηρηθεί κάποια κενά κελίματα συγκέντρωσης. Εδώ να δούμε την προσπάθεια με τον Κυπριανού. Το σούτ την μπάλα λίγο out, παρολίγο να αποκαταστήσει τη διαφορά των τριών τερμάτων. Με τον Σεμέδο, τον Πρότσεκ να βγει εκτός περιοχής. Διαμαρτύρεται ότι έχει βρει την μπάλα με το χέρι από την ΑΕΖΕ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Πρότσεκ να βγαίνει. Πέφτοντας η μπάλα έχει ακουμπήσει και στο χέρι του. Θα μείνει όρθιος. Μπαίνει στην περιοχή, θέλει να αποφύγει και τον τελευταίο αντίπαλο. Τίποτα λέει ο Νεοφύτου και δίνει την μπάλα στην ΑΕΖ. Εδώ ξανά η φάση με τον Μαμίδη. Αγωνιά δεν υπήρξε. Κατσαράβα. Μπαίνει μες στην περιοχή. Θα βγει ο Χρυσοστόμου με τα πόδια να απομακρύνει. Θα μετρήσει την πέμπτη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Εδώ στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Θα κάνει και την σέντρα. Είναι καλή η κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει ελάχιστα out. Με πολλά φάλτσα ο Βραζιλιάνος. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Το σούτ είναι άστοχο από τον Σεμέδο.